Ισραήλ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά τη λίμνη. Είδε αλλής αποβάντες από αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάζε εις εν των πλοίων ο εν του Σιμωνός, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων. Και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους, πως έπαυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και καλάσατε τα δίκτυα ημών εις αγράν. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτόν, επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες που δεν ελάβομεν. Επί δε το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυον, και τούτο πείσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερήγνητο δε το δίκτυον αυτόν, και κατέναψαν της μετόχης της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντος συλλάβεστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, πως δε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, ότι αν ήρα αμαρτωλός ημί Κύριε, θάμβος γάν περιέσχεν αυτόν και πάντας του συναυτό επί την άγρα των ηχθείων εις συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Υιούς Ζεβεδαίου εις αν κοινωνεί το Σίμωνι. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσείς ο χρόν. Και καταγαγόντες τα πλοία επί την γη, αφέντες απάντα, οικολούθησαν αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και παρευρίσκεστε στα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου, που με τη βοήθεια των ιερέων κάναμε τον αγιασμό και με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε την προσπάθειά μας σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα, έτσι ώστε την προσεχή Κυριακή να είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή. Πρέπει να πω εντάχει, για να μην σας κουράζω και για να παρουσιάσουμε λίγο και τους υποψηφίους, πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει πολλά αυτό το διάστημα που είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Δήμου. Πρώτα απ' όλα αλλάξαμε εμείς οι ίδιοι και πήραμε την ευθύνη να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ. Πρώτα απ' όλα δεν υπολογίσαμε το πολιτικό κόστος. Πήραμε αποφάσεις οι οποίες ήταν ενάντια στο πολιτικό μας συμφέρον. Δεύτερον, δουλέψαμε χωρίς πολλές φορές να προβάλλουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε σε αυτή τη θέση να δουλεύουμε για εσάς και για το Δήμο και για τις επόμενες γενιές. Όχι για να αυτοπροβαλλόμαστε και να λέμε ότι είμαστε κάποιοι. Τρίτον, αντιμετωπίσαμε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία είχε ο Δήμος.
χρέη πολλά, χωρίς να αναδεικνύουμε πρόσωπα, αλλά νοοτροπίες, τις οποίες εμείς δεν τις εφαρμόζουμε. Δεν ξαναδανειστήκαμε. Είπαμε με αυτά που έχουμε θα λύσουμε τα προβλήματα, θα τα αντιμετωπίσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε να καταχρεώσουμε τους επόμενους. Κάναμε έργα όσα δεν έχουν γίνει ποτέ σε μια πενταετία. Αυτή τη στιγμή δεν είναι 18 τα εκατομμύρια που αναγράφονται, αλλά είναι 21, διότι αύριο ή μεθαύριο υπογράφεται και το έργο του συνεδριακού κέντρου στις αποθήκες του ΑΣΟ, μαζί με τον κινηματογράφο, μαζί με την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, μαζί με το πολυχώρο, το πολιτιστικό. Προσπαθήσαμε να είμαστε συνενετικοί και πρώτα απ' όλα... Ευχαριστούμε πολύ. Σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τους ιερείς μας οι οποίοι ήρθαν, μας βοήθησαν και τους ιεροψάλτες. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε εμείς χωρίς να πετούμε να αλλάξει και ο απέναντι. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τη δικιά μας την καμπούρα και όχι να απαιτήσουμε να αλλάξει τη δικιά του απέναντί μας. Συνενετική πάντα, ηρεμήσαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που έβραζε μια ζωή. Με προτάσεις μας συμμετείχαμε σε κοινές προσπάθειες και στη διοίκηση ακόμα και το εφαρμόσαμε στη Ζήρια ΑΕ με καταπληκτικά αποτελέσματα και στην υγειά σας. Και αποδείξαμε ότι είμαστε ο μόνος ο συνδυασμός ο οποίος μπορεί να διοικήσει την επόμενη περίοδο συνενετικά. Είμαστε ο μόνος συνδυασμός ο οποίος έχει αποδεχτεί τον απέναντι. Προσπαθούμε με το δικό μας παράδειγμα να αλλάξει, αλλά δεν απαιτούμε ποτέ από τον άλλο να αλλάξει μόνος του, επειδή το θέλουμε εμείς. Έχουμε μπει λοιπόν σε έναν δρόμο που δεν πρέπει να έχει πισωγύρισμα. Αν θέλετε να ξαναδείτε το Δήμο όπως ήταν στα προηγούμενα χρόνια και ξέρετε τι νοούμε, ψηφίστε τους. Εμείς είμαστε η άλλη όψη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν λέμε πολλά, δουλεύουμε, κάνουμε έργα χωρίς ζώνη και καλά να τα λέμε ότι είναι δικά μας, αλλά είναι δικά σας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δημιουργούμε έργα, να δημιουργούμε υποδομές, να βοηθάμε στην ανάπτυξη του τόπου.